Αρκήσει η χάρις μου, σου αρκεί η δική μου η χάρη, λέει στο παράπονο του Αποστόλου Παύλου η φωνή του Θεού που είναι ζώσα και δρόσα, ζωντανή και δραστήρια δηλαδή. Σεβαστή μου συμπρεσβύτερη και αγαπητή μου χριστιανή, μέσα στο κέντρο κάθε ναού, σήμερα, στο κέντρο της καρδιάς μας, στο κέντρο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενθρονίζεται ο Τίμιος και Ζωοποιός και Ζωηφόρος Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή, οι κλήσεις μας στην Αγιότητα. Το δικό μας κάλεσμα να ομοιάσουμε Εκείνου. Η φωνή του Θεού που λέει «Σταυρώσατε τον εαυτό σας και έτσι θα βρείτε τον Θεό σας». Τι είπε ο Παύλος? «Κύριε, απάλλαξέ με από τον κόπο και τον πόνο της ασθένειας. Πάρ' την από πάνω. Δεν αντέχω πλέον». Και γι' αυτό τον λόγο τρεις λέει τον Κύριο παρεκάλεσε. Ο Παύλος ήταν θυσία ζωντανή για όλο το ποίμνιο, αλλά τρεις φορές παρεκάλεσε και για τον εαυτό του ο ίδιος, ενώ συνήθως ζητούσε από τους αδελφούς του να μεσολαβήσουν με τις προσευχές τους, να μην τον ξεχνούν. Και του απήντησε ο Θεός, «Δεν θα απαλλαγείς από αυτή την ασθένεια. Σου αρκεί η δική μου η χάρη που σε σκεπάζει για να μπορέσεις να μεταποιήσεις τον έσω άνθρωπο, να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και τα προβλήματα». Τι είναι η χάρις, αδελφοί μου αγαπητοί? Θα μας πει ένας και χαριτωμένος Άγιος, έγκαμος ιερεύς στη Ρωσία, ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, που γιορτάζει στις 20 του Δεκέμβρη κάθε έτους. Εκοιμήθη μόλις το 1907, άρα 110 έτη πριν από τούτο το έτος. Είναι πολύ κοντά μας. Τι είναι η χάρις, λέει ο Άγιος? Είναι η ευλογημένη δύναμη του Θεού, η οποία δίδεται εις τον άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει και ο οποίος ευαπτίστη εις το όνομα του Ιησού Χριστού ή το όνομα της Αγίας Τριάδος. Είναι η δύναμη δηλαδή του Θεού, η άκτιστη Θεία του ενέργεια που έρχεται εις τον κόσμο, έρχεται σε καθέναν από μας. Με ποιο τρόπο? Ποιο είναι το αίτημα? Ποια είναι η σάρκωση της χάριτος στη ζωή του καθενός από μας? Η βάπτισή μας, το εισαγωγικό αυτό μυστήριο που μας εισάγει στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την σύναξη των πιστών ουσιαστικά. Το σώμα του Χριστού που τροφοδοτείται με εκείνου το αίμα και ζωογονείται με εκείνου το αίμα. Με το αίμα του σταυρωμένου και αναστημένου λυτρωτού, με το σώμα του εσταυρωμένου και αναστημένου λυτρωτού. Βάπτισμα έχουμε όλοι υποστεί και υφιστάμεθα κατά το παρελθόν. Τα έργα όμως και τις συνέπειες του βαπτίσματος μπορούμε να τις ανανεώνουμε στο ξαναβάπτισμα, θα λέγαμε, αναβαπτιζόμενοι στην κολυμβήθρα των δακρύων ενώπιον του κληρικού, του εντεταλμένου, του πνευματικού. Όχι γιατί ο πνευματικός είναι Άγιος,
αλλά για το ότι εμείς έχουμε ανάγκη να μετανοήσουμε, να δακρύσουμε, να κλάψουμε. Αυτό το δάκρυο είναι καθάρσιο πνευματικό, είναι καρπός της Θείας Χάριτος και μας κάνει εκείνη την ώρα λουτρό παλιγενεσίας. Μας δίνει ουσιαστικά τον εμφώτιο βαπτισματικό χιτόνα, αυτό το ρούχο το λευκό που συνηθίζεται και πρέπει να είναι τα εμφώτια, τα βαπτιστικά ενδύματα. Μας τον ξαναδίνει πάλευκο, όπως τον έδωσε στον Άσωτο ο πατέρας του. Τι είπε? Φέρτε ρούχο βρε παιδιά να βάλουμε σε τούτο το παιδί μου που καταστράφηκε, που έφυγε από την αγκαλιά μου, πήρε την ουσία, την περιουσία στα χέρια του και τον αυτοκατέστρεψε το εγώ του. Έλα πάλι στην εκκλησία, Άσωτε. Ξαναγύρνα πίσω. Δεν σε αποδιώχνει, δεν σε απογοητεύει, αλλά σε κάνει καινούριο η χάρη του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί μου, η απογοήτευση, ότι δηλαδή να πούμε είμαι θα αμαρτωλή, άρα δεν έχουμε τόπο πλησίον του Θεού, είναι καθαρά έργο του διαβόλου. Ενώ η μετάνοια, τα δάκρυα της μετανοίας, η καρπή αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι έργο του Θεού και ο Θεός δεν σταματά να εργάζεται. Τι είναι η χάρη, συνεχίζει ο Άγιος, η δύναμη η οποία καθαρίζει, αγιάζει, φωτίζει, βοηθεί στο να κάνουμε το καλό και αποσύρεται από το κακό. Δεν φτάνει να αποσυρθούμε από το κακό, αλλά είναι πρέπει να διαλέξουμε το αγαθό, διότι ο άνθρωπος έχει μάθει να εργάζεται, έχει μάθει να παράγει. Δεν μπορεί να κάτσει. Τι λέμε καμιά φορά, αν κάτσουμε πολύ στο κρεβάτι από κάποια αρρώστια? Σκούριασα, ταλαιπωρήθηκα, δεν μπορώ. Αυτό είναι έργο του Θεού για να ξεκινούμε πάντα με νέα διάθεση. Και στην πνευματική ζωή, μην νομίζετε ότι γίνονται τα πράγματα εκεί μαγικά ή ότι οι Άγιοι μας ήταν κάτι διαφορετικό από όλους εμάς. Απλά η χάρις του Θεού ενεργούσε μέσα τους. Αποσύρθηκαν από το κακό και διάλεξαν το αγαθό. Παρηγορεί και ενθαρρύνει στις δυστυχίες η χάρις του Θεού. Τι δυστυχίες, τι λύπες, τι ασθένειες, η οποία λέει χάρις, λέει ο Άγιος, είναι εχέγγυον του ότι θα λάβουμε τας αιωνίους ευλογίας, τας οποίες ετοίμασε ο Θεός εις των ουρανών δια τους εκλεκτούς του. Ο Θεός ετοίμασε μόνον παράδεισο, ετοίμασε μόνον αγκαλιά, υπεδέχτη τον άνθρωπο με απόλυτη αγάπη. Και όταν ο άνθρωπος επέλεξε να φύγει από την χάρη του Θεού, με την οποία χάρη του Θεού είχε καθημερινά επικοινωνία, μιλούσε ως προς τον εαυτού φίλων, όπως μιλάει ένας άνθρωπος τον άλλον, έτσι πρόσωπο προς πρόσωπον παρουσιαζόταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού και ο Θεός αγκάλιαζε αυτόν τον άνθρωπο. Τον είχε όμως με επιλογή, με ελευθερία, με προαίρεση να διαλέξει το καλό ή το κακό. Αν διάλεγε ο άνθρωπος το αγαθό, το καλό, θα έμενε εκεί που ήταν και θα πρόοδευε εις το καλό. Όταν διάλεξε ο άνθρωπος το κακό, επειδή η πρόοδος στο κακό, στην αμαρτία δηλαδή, ήταν καταστροφική για τον άνθρωπο, ο Θεός τον έβγαλε, να το πούμε σχηματικά, από τον παράδεισο. Η επικοινωνία τους άλλαξε.
Η επιλογή όμως αλλαγή επικοινωνίας ήταν στον άνθρωπο. Τι του είπε μετά την πτώση και τον διάλογο με το κακό και την βρώση, το φάγωμα δηλαδή από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πού είσαι Αδάμ, που γυρνάς, παιδί μου, είναι σαν να του λέει στον παράδεισο. Και του λέει, να, κατάλαβα ότι είμαι γυμνός. Ήταν γυμνός, αδελφοί μου, από την χάρη του Θεού, την οποία μέχρι τότε είχε και σε αυτήν μετήχε ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής, που λέει το τροπάριο της Εκκλησίας. Και ο διάλογος με το κακό του βγήκε σε πολύ κακό. Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, είπε στον Αδάμ και στην Εύα. Θα ιδρώσεις για να φας. Θα ταλαιπωρηθείς για να επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο. Θα πονέσεις κάθε στιγμή αφού επέλεξες να φύγεις από την σιγουριά, από την αγκαλιά μου. Και έρχεται ο σαρκωμένος Θείος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σαρκώνεται ο Ιησούς Χριστός δια της Πανάγνου Παρθένου Μαρίας και ανεβαίνει σε ξύλο και εκείνος. Αποκαθιστά την καταστροφή της επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου στον Παράδεισο μέσω του τιμίου και ζωοποιού ξύλου του Σταυρού, που είναι εκτός των άλλων και η ευλογία του ιερέως και του επισκόπου σε σχήμα Σταυρού. Όταν ξεκινούμε έργα, σταυρώνουμε το νερό με τη χάρη του Θεού που έχει ο ιερεύς. Έργο της χάριτος είναι αυτός ο αγιασμός, που δεν μας πάει στο νερό, γιατί το νερό είναι υλικό. Μας θυμίζει ότι όπως το νερό με τη χάρη του Θεού μπορεί να μείνει αφθαρτοποιημένο επειδή θέλει χάρη του Θεού, όχι επειδή το είναι ιερό το νερό, έτσι μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει, να αφθαρτιστεί, να θεωθεί, να φτάσει υψηλά. Η στόχη του να είναι ο εξαγιασμός του, η θέωσή του. Και πώς γίνεται αυτό? Παίρνουμε το ξύλο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και το βάζουμε στο κέντρο της καρδιάς μας και μας επηρεάζει ο σταυρός. Ο σταυρός δεν είναι απλά ένα σύμβολο, δεν είναι απλά ένα ξύλο, είναι ένα συμβόλαιο καινούριο. Διαρριγνύεται το συμβόλαιο το παλαιό του Αδάμ του παλαιού με τον Θεό, διελύθη οι σχέσεις και έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ, και ανασυνθέτει αυτή τη σχέση πάλι με την ίδια γεύση, με τη γεύση του ξύλου που είναι απόγευσης της παραδείσιας μακαριότητος. Και η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η νηστεία δεν γίνεται για την νηστεία, ούτε για να απορρίψουμε τις τροφές. Γίνεται για να ανέβουμε στο όρος των ελαιών, να προσευχηθούμε, να γίνει καλή καρπός η διάθεση της καρδιάς μας, να έρθει το ξύλο το Πανάγιο του Σταυρού και να το ψάψουν, να το φιλήσουν τα χείλη μας. Μετά από δύο Κυριακές γιορτάζει η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία, αυτή η μεγάλη Αγία. Γιατί είναι μεγάλη? Διότι η χάρη του Θεού την πήρε από το βούρκο της αμαρτίας και εκείνη ισκήθηκε, ασκήτευσε για τον σκοπό που ο Σταυρός μπαίνει στο κέντρο της Εκκλησίας. Μας δίνει δύναμη που είναι της χάριτος του Θεού και έτσι εμείς είμαστε καινούργοι. Και ενώ έχουμε αποκάμει από την νηστεία πολλές φορές το σώμα και το πνεύμα μας, και όπως λέει ο ψαλμός, ηλιώθη η ψυχή μου διέλεον, δηλαδή η ζωή μου, η ύπαρξή μου, η ψυχούλα μου θέλει λίγο λαδάκι,
Για να το σκεφτείτε απλά. Έτσι αλλοιώνεται και με τη χάρη του Θεού ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Η Αγία Μαρία, τι θέλησε να ασπαστεί, αδελφοί μου? Το ξύλο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που ύψωνε ο Πατριάρχης. Και αφού την κρατούσε η χάρη του Θεού απ' έξω λόγω των πολλών της παραπτωμάτων και αμαρτημάτων και συμπτωμάτων αρρωστίας, βάζει μεσολαβήτρια την Παναγία και της λέει: «Επέτρεψε να φιλήσω το ξύλο του Σταυρού του Υιού σου μαζί με τους άλλους χριστιανούς και εγώ θα σου δώσω τα πάντα». Μπορούμε εμείς μέσα στον κόσμο να κάνουμε ό,τι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία? Ναι, αδελφοί μου, με άλλον τρόπο. Εκείνη εκλήθη στην άσκηση της μοναξιάς μέσα στην έρημο. Εμείς στο σπίτι μας πρέπει να βρούμε το γάργαρο νερό που ξεδιψά εκείνον που βρίσκεται στην έρημο. Να κάνουμε το σπίτι αγκαλιά για τους συζύγους ή τις συζύγους και για τα παιδιά μας. Να μην γυρνάμε από το ναό και να είμαι θα κατσούφιδες και ταλαιπωρημένοι. Διότι τι